Η ανάκαμψη τόσο της τουριστικής όσο και της αγροτικής βιομηχανίας στην Κρήτη έπεσαν στο τραπέζι όλες οι προτάσεις στη συνάντηση που πραγματοποίησε ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου με βουλευτές του Ηρακλείου, φορείς και την περιφέρεια. Μονόδρομο η λήψη αποφάσεων τη στιγμή που η βαριά βιομηχανία της χώρας αιμορραγεί. Σήμερα καλέσαμε όλους τους βουλευτές, όλο το πολιτικό σύστημα της Κρήτης, να τους μεταφέρουμε την αγωνία μας, να τους μεταφέρουμε κάποιες σκέψεις που πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν από την κυβέρνηση για το τεράστιο αυτό θέμα που κατατρώει την ελληνική οικονομία μας και θα δημιουργήσει στα επόμενα χρόνια ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό και ένα τεράστιο πρόβλημα. Μετά τη σημερινή σύσκεψη θα είμαστε σοφότεροι για να καταθέσουμε και συγκεκριμένες προτάσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους, αφορά τους ξενοδόχους, αφορά τους αγρότες, αφορά τους ιδιοκτήτες εστίασης. Η έλλειψη εργατικού δυναμικού είναι κάτι το οποίο δυσκολεύει τον πρωτογενή μας τομέα, την παραγωγή και το τουριστικό μας προϊόν. Στόχος μας να παραμένει το καλύτερο για τους εργαζόμενους, ώστε οι επιχειρήσεις των διαφόρων κλάδων που σήμερα βρίσκονται σε αδιέξοδο να μπορέσουν να προσελκύσουν εργαζομένους. Ό,τι αφορά τον τουριστικό τομέα, έχουν γίνει αλλεπάλληλες οχλήσεις και κοινοβουλευτικός έλεγχος, έτσι ώστε να καταφέρουμε να ξανακάνουμε με όποιον τρόπο γίνεται και στα πλαίσια της δημοσιονομικής πειθαρχίας ξανά το επάγγελμα στον τουρισμό και τον επισκητισμό ελκυστικό. Με τον τουρισμό να πλήττεται από την έλλειψη προσωπικού, τη στιγμή που οι συνθήκες εργασίας με τα ωράρια και την εξάντληση τελικά αποθούν τον κόσμο να εργαστεί στον κλάδο, απαιτούνται τακτικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των καταστημάτων και των ξενοδοχείων, αλλά κυρίως για τη διασφάλιση του κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος. Η αύξηση των επιδομάτων αλλά και η διεξαγωγή προγραμμάτων εκπαίδευσης αποτελούν χρήσιμα εργαλεία που θα έδιναν ανάσα στον τουρισμό της Κρήτης. Αυτή τη στιγμή τα ξενοδοχεία, επειδή είναι περίοδος ανοίγματος, έχουν καλυφθεί και ανοίγουν έτσι που είναι, απλώς υπάρχουν ελλείψεις. Τη στιγμή που υπάρχουν ελλείψεις πρέπει να γίνονται ορισμένοι να δουλεύουν περισσότερες ώρες και έτσι βγαίνει η δουλειά. Αλλά πρέπει να βρεθεί ακόμα και άλλο προσωπικό. Είναι ένα πρόβλημα που έχει λύσεις, αλλά θέλει καινοτόμες λύσεις, είναι δύσκολες και πρέπει να ξεπεράσουμε ορισμένα εμπόδια για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο. Και ο πρωτογενής τομέας υποφέρει και ο τουρισμός υποφέρει. Και το πρόβλημα αυτό είναι, το έχουμε πλέον εντοπίσει και τα τελευταία χρόνια και ειδικά και φέτο θα κινδυνεύσουν πολλές επιχειρήσεις να μην ανοίξουν καν τη νέα τουριστική σεζόν που προμηνύεται να είναι καλή. Η έλλειψη εργατικού δυναμικού βαραίνει τον πρωτογενή τομέα και περιορίζει αισθητά τις καλλιέργειες και την παραγωγή σε πανελλαδικό επίπεδο. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι προσπάθειες της κυβέρνησης για διακρατικές συμφωνίες, έτσι ώστε να καλυφθεί η έλλειψη των εργατικών χεριών.